Τραγικό τέλος είχε το βράδυ της Δευτέρας ο πρώην δήμαρχος Ανατολικού Σελήνου και επί χρόνια κοινοτάρχης Σούγιας Δημήτρης Μπασιάς. Η ώρα ήταν 10.30 και ο άτυχος 83χρονος, κρατώντας τη μαγκούρα του, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την οδό Σολομού στο κέντρο της πόλης των Χανίων, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του. Μία διερχόμενη μοτοσικλέτα όμως έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα και τον παρέσυρε, ενώ ο ασυνείδητος οδηγός του δικύκλου αμέσως μετά τη σύγκρουση εξαφανίστηκε στα στενά της περιοχής. Ακούσαμε ένα θόρυβο από μέσα, ένα χτύπημα. Από το παράθυρο είδα τον χτυπημένο κάτω. Έκανα ένα λεπτό να βγω, γιατί πρώτα πήρα το ΕΚΑΒ τηλέφωνο, αυτό είναι η πρώτη κίνηση, και έτσι καθυστέρησα ένα λεπτό να βγω. Και όταν βγήκα δεν είδα κάποιον άλλον, είχε φύγει, χτυπήθηκε προφανώς από κάποιο μηχανάκι, βρήκαμε κάποια κομμάτια από το μηχανάκι, αλλά δεν είδαμε ποιος τον χτύπησε. Πώς ήταν ο παππούς? Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Άκουσα ένα δυνατό θόρυβο, κατέβηκα άμεσα κάτω, βρήκα τον άνθρωπο πεσμένο, με αίμα. Ήταν μια κοπέλα ξανθιά, η οποία είχε δει ότι ήταν μια βέσπα. Άκουσα ένα θόρυβο, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα να δω τίποτα. Μία βέσπα μόνο είπε μια κοπέλα ότι ήταν, πήρα απευθείας τηλέφωνο το 166. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον ηλικιωμένο άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου όμως λίγες ώρες μετά έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η εξονυχιστική όμως έρευνα των ανδρών της τροχέας και των περίοικων στην οδό Σολομού απέδωσε καρπούς. Τους είπα ότι λογικά, βλέποντας από εκεί κάποιες ροδιές, θα έφυγε από εδώ γιατί θα τον προλάβαινα διαφορετικά. Ήμουν πρώτο όροφο, θα προλάβαινα. Είδαμε εδώ το κουτό, εδώ πέρα θα δείτε ένα μπουκάλι μπύρας. Έψαξε ο άνθρωπος από εδώ από κάτω και βρήκε το κινητό. Και το έδωσε άμεσα στην αστυνομία, η οποία το ψάχνει λογικά. Έπεσε κάποιο κομμάτι από το μηχανάκι? Ναι, από το μηχανάκι, και νομίζω ότι για το κινητό βρήκανε κάποιοι εδώ περίοικοι που είχε πέσει σε ένα υπόνομο. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει η έρευνα της τροχίας. Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι σε ανακοίνωση ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Κανδάνου Σελήνου εκφράζουν τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό του Δημήτρη Μπασιά και τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του.